Και το πρώτο μας ραντεβού απόψε είναι με τον συνάδελφο, πολεμικό ανταποκριτή, έναν πολύ έμπειρο συνάδελφο, τον Γιώργο Γεωργιάδη, ο οποίος βρίσκεται στη Ζάκυνθο. Καλησπέρα Γιώργο από τη Μελβούρνη. Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Ζάκυνθο και πραγματικά μιλώντας στο τηλέφωνο νιώθω ότι ξαναβρίσκομαι στη Μελβούρνη, ξαναβρίσκομαι κοντά σας, γιατί λατρεύω και την Αυστραλία και τη Μελβούρνη και όλο το ελληνικό στοιχείο που βρίσκεται εκεί. Γεια σου Δημήτρη μου. Γιώργο μου, έχεις ξανάρθει, θα πούμε γι' αυτό, στην Αυστραλία, αλλά καταρχήν θέλω να μας δώσεις την ειδησιογραφία της ημέρας, ποιες ειδήσεις μονοπολούν την επικαιρότητα σήμερα. Για άλλη μια μέρα σήμερα, δυστυχώς, τα πράγματα είναι μαύρα. Και εννοώ πραγματικά μαύρα στην ειδησιογραφία, αφού η επίσκεψη του Πολ Τόμσεν εδώ στην Ελλάδα έχει ως μόνιμο θέμα το πώς θα γίνουν απολύσεις. Μιλάνε για 15.000 ακόμα υποχρεωτικές αποχωρήσεις. Ανακοινώθηκε, μάλλον δόθηκαν στοιχεία, διέρευσαν στοιχεία ότι αυτή τη φορά, μετά την ΕΡΤ, θα πέσει μαύρο στη δημοτική αστυνομία που αριθμεί 4.000 υπαλλήλους. Έτσι λοιπόν το σχέδιο είναι να καταργηθεί η δημοτική αστυνομία, ένα κομμάτι της να μεταφερθεί στην ελληνική, στην αρμοδιότητα της ελληνικής αστυνομίας και να σταματήσει να δραστηριοποιείται πλέον η δημοτική αστυνομία. Βεβαίως μετά την ΕΡΤ είχαμε τη δήλωση του νέου Υπουργού Υγείας, του Άδων Γεωργιάδη, ότι πρόκειται να κλείσει έως και 15 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Υπάρχει φόβος στους εκπαιδευτικούς ότι πρόκειται να κλείσουν σχολεία, αλλά όπως είπα σήμερα το πρωί, το θέμα που μονοπολεί τα ειδησιογραφικά site και τις εφημερίδες είναι αυτή η απόφαση να κλείσει η δημοτική αστυνομία. Και να πούμε εδώ, Γιώργο, ότι όταν λες ότι οι 4.000 υπάλληλοι της δημοτικής αστυνομίας θα μεταφερθούν στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ή Προστασίας του Πολίτη, όπως λέγεται σήμερα, είναι στο πλαίσιο αυτό που ονομάζεται κινητικότητα, δηλαδή είναι ένα στάδιο πριν από την απόλυση, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς, ναι, κατάργηση θα λέγαμε. Mm-hmm. Και από ό,τι μαθαίνω, αυτές οι 15.000 απολύσεις, Γιώργο, μέχρι πότε πρέπει να γίνουν? Έπρεπε να έχουν γίνει, από ό,τι βλέπω ότι συζητάει ο Τόμσεν με τον, τόσο με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη όσο και με τους οικονομικούς παράγοντες. Και έχουν μια συνάντηση σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, σε λίγη, έτσι δεν είναι? Έχουν πάλι μια συνάντηση σήμερα, ναι. Εν τω μεταξύ θέλω να πω ότι αυτό όλο γίνεται, ναι, πίσω από την κουρτίνα του τουρισμού. Και το λέω αυτό γιατί ήδη έχουμε 5 Ιουλίου, ναι, έχουμε φτάσει κατά καλό καιρό στα μέσα, στο κέντρο της τουριστικής περίοδου. Σε μια περίοδο που, να σημειώσουμε, γίνεται, ενώ η Ελλάδα είναι κυκλωμένη από μαύρα σύννεφα, είτε από όσα γίνονται στο Κάιρο και σε ολόκληρη την Αίγυπτο, στο νότο της Ελλάδας, είτε όσα γίνονται ανατολικά στην Τουρκία, είτε όσα γίνονται βόρεια στη Βουλγαρία, όπου υπάρχει εκρηκτική κατάσταση. Έτσι λοιπόν, με την επίβαση του τουριστικού κύματος και της αύξησης του τουριστικού κύματος, προσπαθούν να περάσουν πράγματα σε έναν κόσμο που αγωνιά τι θα φέρει αυτή η τουριστική σεζόν, που είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα, καθώς οι επισκέπτες της χώρας μας δεν είναι οι επισκέπτες που γνωρίζουμε όλοι, γιατί εγώ αποφεύγω να λέω τη λέξη τουρίστας, όπως καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Θεωρώ ότι και στο Ιόνιο και στο νησί μου και σε ολόκληρη την Ελλάδα πρέπει να υπάρχουν επισκέπτες, άνθρωποι που έρχονται εδώ για να δουν όλα αυτά τα αξιοθέατα που έχει η Ελλάδα μας. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα που υπάρχει γύρω-γύρω από την Ελλάδα, υπάρχει η αγωνία των ανθρώπων που ασχολούνται με τους επισκέπτες, τους ξένους. Και δεν ξέρει κανένας τι θα γίνει το Σεπτέμβριο, όταν θα κλείσει πια η τουριστική σεζόν και ποιο θα είναι, τι λογαριασμό θα έχει αφήσει όλη αυτή η κατάσταση. Το ταμείο, θα κάνουμε τότε το ταμείο μας, ναι. Γιώργο, αυτό που είπα και στον πρόλογο μου είναι κάθε φορά που όταν είναι να εκταμιευθεί κάποια δόση, πάντα δεν βλέπουμε το... Συγγνώμη Δημητρή, ναι, μπορεί να επαναλάβεις, δεν σε άκουσα καλά. Ναι, ναι. Αυτό που είπα και στον πρόλογο μου είναι ότι κάθε φορά που είναι να εκταμιευθεί ένα ποσό, μας δώσουν, ναι, τη δόση, την, ναι, τώρα είναι η δόση του Αυγούστου από ό,τι γνωρίζουμε, γύρω στα 8 δις ευρώ, κάθε φορά υπάρχει αυτός ο βιασμός
υπάρχουν αυτές οι σκληρές πιέσεις προκειμένου η ελληνική κυβέρνηση να κάνει κάποια πράγματα. Είμαστε δηλαδή στο ίδιο έργο θεατές, έτσι δεν είναι? Και αυτό έχει φέρει τον κόσμο σε απόγνωση, γιατί είναι τεράστια συζήτηση. Καλά κάνεις και το θέτεις έτσι, κάθε φορά που είναι να εκταμιευτεί ένα ποσόν γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με όλο το υπόλοιπο πολιτικό κλίμα που υπάρχει, που κάνει τον Έλληνα απλά να είναι φοβισμένος. Και με δύο κουβέντες λέω ότι οι αποφάσεις να πέσει μαύρο στην ΕΡΤ είναι μια απόφαση που ποτέ κανένας πολίτης δεν την κατάλαβε. Όσο και αν οι Έλληνες δεν αντιδρούν στα μέτρα όλα αυτά τα χρόνια, το θυμάσαι πολύ καλά, το τέλος του 9, αρχές του 10, δεν αντέδρασαν καθόλου. Είναι ένα ερώτημα γιατί ο Έλληνας να αντιδρά, πόσο φοβισμένος είναι. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν βλέπουμε πράγματα τα οποία πολιτικά δεν έχουν εξήγηση. Και αναφέρομαι τόσο στο θέμα της ΕΡΤ, να πούμε στους ακροατές εδώ ότι τις τελευταίες ημέρες τόσο οι βουλευτές όσο και οι υπουργοί που κυβερνούν τη χώρα αυτή τη στιγμή μιλούν για καταληψίες της ΕΡΤ και για πειρατικό πρόγραμμα και ότι γι' αυτό έριξαν μαύρο στην ΕΡΤ. Δηλαδή παίζουν με την νοημοσύνη ενός απλού ανθρώπου, όταν οι ίδιοι είχαν βγει και είχαν ανακοινώσει ότι το βράδυ μετά το τέλος του προγράμματος θα ρίξουμε μαύρο. Τώρα λοιπόν όσοι βγαίνουν δημόσια και έχουν δημόσιο λόγο αναφέρονται σε πειρατικό πρόγραμμα από καταληψίες. Μάλιστα. Είναι πράγματα που δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος, που και όπως είπες και εσύ προηγουμένως, κάθε φορά που είναι να εκταμιευθεί μια δόση, τόσο έχουμε αυτές τις πιέσεις για απολύσεις, για συρρυκνώσεις, και κανένας δεν γνωρίζει που θα πάει με λίγα λόγια. Ναι. Κανένας μας δεν γνωρίζει που θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Βεβαίως οι Έλληνες που μας ακούνε σαφώς παίρνουν μηνύματα από τους συγγενείς τους εδώ στην πατρίδα για το πώς είναι το κλίμα και πραγματικά Γιώργο, δεν θα μπορούσα να δώσω ερμηνεία για το τι γίνεται σε αυτήν την κατάσταση. Ναι. Γιώργο, πριν προχωρήσουμε και μιλήσουμε για την πορεία σου στη δημοσιογραφία που είναι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, θα ήθελα να μου πεις πώς είναι να ζει κανείς στην επαρχία και να βιώνει την κρίση σε σχέση με εκείνους που είναι στην πόλη. Η αλήθεια είναι ότι είναι εντελώς διαφορετικά και η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι με τους οποίους έχω επαφή άφησαν την πρωτεύουσα και ζουν στην επαρχία. Δηλαδή θα σου πω για τον Χρήστο τον Μιχαλόπουλο, θα σου πω για τον... Ναι, ο Χρήστος Μιχαλόπουλος τον φιλοξενήσαμε στην εκπομπή πριν από λίγο καιρό και του θέσαμε το ίδιο ερώτημα. Ναι. Πολλοί συνάδελφοι που έχουμε φύγει πλέον από το κέντρο... Σε συνδυασμό με την νευρική κρίση πέρα από την οικονομική που υπάρχει στην πρωτεύουσα, θα έλεγα ότι εδώ κάποιος ηρεμεί. Εμένα η Ζάκυνθος είναι η πατρίδα μου. Πάντα έκλεβα λίγο χρόνο μέσα από τα ρεπορτάζ και μέσα από το τρέξιμο για να επισκεφθώ τους συγγενείς μου, να χαλαρώσω λίγο. Προχθές στις 2 Ιουλίου έκλεισα ένα χρόνο από τη μόνη εγκατάστασή μου εδώ και μπορώ να σου πω ότι έχω ηρεμήσει πάρα πολύ. Και από ό,τι γνωρίζουμε... Αλλά στο προσωπικό επίπεδο, Δημήτρη, δεν έχει να κάνει με τη κοινωνική διάσταση του θέματος, γιατί παντού υπάρχει αυτή η κρίση, τη βλέπει παντού στα πρόσωπα των ανθρώπων και δεν μπορεί να είναι αλλιώς όταν το πρωί ξυπνάς να ενημερωθείς και βλέπεις μονίμως πρώτο θέμα της αυτοκτονίας. Σήμερα είχαμε αυτοκτονία στην Κρήτη, ένας αγρότης αυτοκτόνησε με φυτοφάρμακα. Αυτοκτονία στη Θεσσαλονίκη, ένας αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο. Αυτοκτονία στη Λάρισα, ένας νεαρός έπεσε από την ταράτσα του νοσοκομείου. Δηλαδή, είναι το κυρίαρχο θέμα πλέον αυτό. Καθημερινό φαινόμενο, ναι. Ναι, και τι διάθεση μπορεί να έχει ένας κόσμος. Αλλά για να ξαναγυρίσω το ερώτημά σου, είναι εντελώς διαφορετικά η ζωή στην Ζάκυνθο, για παράδειγμα, που έχω επιλέξει εγώ, από αυτήν της Αθήνας, βέβαια. Και εκεί στη Ζάκυνθο κάνεις μια τηλεοπτική εκπομπή. Θα ήθελες να μας πεις δύο λόγια. Ναι. Όταν ήρθα εδώ πήγα σε έναν όμιλο που υπάρχει, μοναδική τηλεόραση, λέγεται Ionian Channel, που έχει τηλεόραση, εφημερίδα και περιοδικό. Κάνω μια εβδομαδιαία εκπομπή, την ονομάζω Πρόσωπα, η οποία παίζει την Παρασκευή το βράδυ και σε επανάληψη την Κυριακή το βράδυ και την Τρίτη το πρωί. Μου έχει δοθεί η ευκαιρία να κάνω ό,τι θέματα θέλω. Επειδή στην κοινωνία της Ζακύνθου ως μόνιμη εγκατάσταση
Είναι η πρώτη φορά που το αποφάσισα. Δεν θέλεις να μπλέξω με καταγγελτικά ή με κουτσομπολίστικα θέματα. Έπαιξα από την αρχή πολλά θέματα από το αρχείο μου, από αποστολές σε όλο τον κόσμο και παράλληλα θέματα που κατά τη γνώμη μου βοηθούν ούτως ώστε το νησί με την πολύ βαθιά ιστορία στους αιώνες, την ιστορία των ποιητών, των καλλιτεχνών, των επαναστάσεων, να ξαναβρει το δρόμο του, να μην χάσει την επαφή με την ιστορία του και να μπορέσει να προσελκύσει επισκέπτες ολόκληρο το χρόνο και τους 12 μήνες του χρόνου. Έτσι λοιπόν πήγα, έκανα θέμα για τους φάρους που φτιάχτηκαν εδώ το 1880, για τις πηγές, για τα καμπανάκια, θέματα που έχουν να κάνουν με την παράδοση της Ζακύνθου. Και πραγματικά ναι, χαίρομαι γιατί ο κόσμος την έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ, mm-hmm, τη βλέπει πάρα πολύ. Ταυτόχρονα γράφω στην εφημερίδα καθημερινά θέματα του ρεπορτάζ. Και βέβαια έχω και την τρέλα με τη φωτογραφία. Όλο το χειμώνα τον πέρασα φωτογραφίζοντας το νησί και τις ομορφίες του νησιού, που πολλοί Ζακυνθινοί δεν ήξεραν που είναι όλα αυτά τα μέρη που φωτογράφιζα. Και συνεχίζω να το κάνω γιατί με τη φωτογραφία ασχολούμαι πάνω από 30 χρόνια. Όταν δίπλα σε επαγγελματίες φωτογράφους τα ρεπορτάζ τόσα χρόνια, είχα και εγώ μια κάμερα μαζί μου και τώρα έχω τη δυνατότητα και το χρόνο να μπορώ να ασχοληθώ με τη φωτογραφία. Λοιπόν, αλλά εσύ μέσα στο Facebook, ναι, μπορείς και τα βλέπεις. Ναι. Να πούμε εδώ στους φίλους ακροατές ότι άρχισες να ασχολείσαι με τη δημοσιογραφία γύρω στο 1980 και από το 1982 ασχολείσαι με το πολεμικό ρεπορτάζ και έχεις κάνει πάρα πολλές αποστολές και έχεις εργαστεί και στα μεγαλύτερα μέσα στην Ελλάδα όπως την Ελευθεροτυπία, τα Νέα, το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, την ΕΡΤ και το ΣΤΑΡ. Εκεί είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε μαζί. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί επέλεξες να ακολουθήσεις το πολεμικό ρεπορτάζ, για παράδειγμα? Ήταν, όπως είπες, ξεκίνησα να κάνω πολεμικό ρεπορτάζ το 1982, όντας στην Ελευθεροτυπία, και έκανα μια αποστολή στο Λίβανο τότε στον πόλεμο. Ήταν συγκλονιστική εμπειρία αυτή, η πρώτη μου εμπειρία εκεί. Γυρίζοντας στην εφημερίδα, μάλλον να σκεφτείς ότι συνάντησα τον Αραφάτ όταν είχε ως αντίπαλό του το Σαρόν εκεί στο Λίβανο και μετά στη συνέχεια όταν έφυγε με τα ελληνικά πλοία να πάει στην Ιεμένη, γύρισα λοιπόν στην εφημερίδα και τους είπα ότι το Μεσανατολικό για τα επόμενα 20 χρόνια τουλάχιστον θα είναι ένα θέμα που θα παίζει πρώτο στην ειδησιογραφία και τους ζήτησα να γίνω ειδικός στο θέμα της Μέσης Ανατολής. Βέβαια εκείνη την εποχή οι εφημερίδες δεν είχαν αυτή την πολυτέλεια να έχουν ειδικούς δημοσιογράφους για μεγάλα θέματα. Να θυμίσω ότι τότε στις εφημερίδες δεν έπαινε καν πρωτοσέλιδο ένα ξένο θέμα. Ήταν πολύ ελληνοκεντρικές οι εφημερίδες. Στη συνέχεια με όλα αυτά που συνέβησαν βέβαια τέλη της δεκαετίας του 80, αναγκάστηκαν να παίζουν πρωτοσέλιδα αυτά τα θέματα. Αλλά εκεί μου δόθηκε ευκαιρία να ασχοληθώ με τις αποστολές σε εμπόλεμες περιοχές. Και εδώ ήταν τόσο μεγάλα τα θέματα που προέκυψαν στη συνέχεια που εγώ είχα την ευτυχία και το λέω ευτυχία γιατί λέω ότι ζω την ιστορία από μέσα όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Να ασχοληθώ, να πάω σε πολύ μεγάλα γεγονότα, να ταξιδέψω όλο τον κόσμο και να ζήσω πραγματικά ιστορικά γεγονότα από μέσα. Βέβαια, υπήρχαν και γεγονότα που έφταν σε κίνδυνο τη ζωή σου, όπως για παράδειγμα η ρουκέτα που χτύπησε το κτίριο ενώ βρισκόσουν στο Ιράκ για να κάνεις το ρεπορτάζ για το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, έτσι δεν είναι? Ναι, ποτέ δεν μου άρεσε να μιλάω γι' αυτό, γιατί ο τηλεθεατής καταλαβαίνει ή ο αναγνώστης ότι όταν βρίσκεις εκεί σίγουρα υπάρχει κίνδυνος. Το να ιεροποιείς την προσπάθειά σου ότι βρίσκεις εκεί μέσω κινδύνων και είναι απολύτως κατανοητό το τηλεθεατή, δεν έχεις πάει εκεί να κάνεις τουρισμό. Βεβαίως υπήρξαν στιγμές που κινδυνεύει και πάρα πολλοί συνάδελφοί μας έχουν χάσει τη ζωή τους σε πολεμικά πεδία και με την ευκαιρία να σου πω ότι θεωρώ ότι το πιο σκληρό που έχω ζήσει αυτά τα 32 χρόνια, ναι, ήταν ο πόλεμος της Βοσνίας και συνέχεια ο πόλεμος στη Ρουάντα, οι δύο εμφύλοι δηλαδή που σημάδεψαν τον αιώνα μας. Ναι. Να πούμε ότι η Ρουάντα είναι μια χώρα στην Αφρική, έτσι δεν είναι, όπου εκεί δύο φυλές... Ναι. Μεταξύ των Τούτσι και των Χούτου ήταν σε μια περίοδο που ήταν σε εξέλιξη ο πόλεμος και στο Ιράκ και στη Βοσνία.
Έτσι τα διεθνή μίντια δεν ασχολήθηκαν τόσο πολύ. Περισσότερο το κοινό έμαθε για τις αγριότητες εκείνου του εμφυλίου μέσα από κινηματογραφικές ταινίες, θα έλεγα. Περισσότερο γιατί τότε τα διεθνή μίντια ήταν περισσότερο στο Ιράκ και στη Βοσνία. Παρ' όλα αυτά, ανεπιφύλακτα θα πω ότι ήταν ο πιο σκληρός εμφύλιος που έχει σημειωθεί όχι μόνο στον αιώνα μας, αλλά και από την εποχή που της απεικιοκρατίας και των δουλεμπορικών, όταν έστελναν τους μαύρους συμμάχους τους οι λευκοί άπικοι να φέρουν μέσα από τα βάθη της Αφρικής σκλάβους για να τους πάνε να τους μεταφέρουν στην Αμερική και στην Καραϊβική. Και Γιώργο, πρέπει να πούμε στους τηλεθεατές, τώρα από το μυαλό μου πήγε στο Star όταν ήμασταν μαζί, στους φίλους ακροατές, ότι έζησες και τα γεγονότα με τον Οτσαλάν στην Κένια, έτσι δεν είναι? Ναι, η αλήθεια είναι ότι βρέθηκα την πρώτη στιγμή εκεί. Ήταν μια περίεργη ιστορία. Πολύ περίεργη. Διότι άρχισαν να αποκαλύπτονται πράγματα, το αεροπλάνο, δηλαδή όταν άρχισαν να αποκαλύπτονται λεπτομέρειες, το αεροπλάνο που είχε έρθει να τον πάρει από την Κέρκυρα ήταν το ίδιο που τον μετέφερε για λογαριασμό των Τούρκων από το Ναϊρόμπι στην Τουρκία. Επίσης να πω ότι επειδή οι Έλληνες είμαστε πολύ θερμός λαός και πάντα υπέρ του φτωχού και του αδικημένου και του αδύναμου, βγήκαμε στους δρόμους, κάναμε διαδηλώσεις με 100.000 άτομα υπέρ του Οτσαλάν. Εγώ που είχα την ευκαιρία κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ να ζήσω στο τριεθνές Τουρκία-Ιράν-Ιράκ στις κουρδικές περιοχές, ήξερα τι τρόμος για τους Κούρδους σημαίνει το όνομα Οτσαλάν, γιατί ήταν πολύ σκληρός και όποιος δεν ήταν μαζί του ήταν εχθρός του. Αυτό είχε κάνει τον κουρδικό πληθυσμό να τρέμει στο όνομα Οτσαλάν. Ήταν μια ιστορία με πολύ παρασκήνιο αυτή στο Ναϊρόμπι. Και σίγουρα, πραγματικά είχα την τύχη, και το λέω αυτό ως δημοσιογράφος, το καταλαβαίνεις και φαντάζομαι το καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, να ζήσω αυτή την ιστορία από μέσα από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα. Και έχεις πάρει πολλές συνεντεύξεις από πολύ σπουδαίους ανθρώπους και ηγέτες. Ποια θεωρείς ότι ήταν η σημαντικότερη? Δύο προσωπικότητες έχουν μείνει χαραγμένες μέσα στο αίμα μου. Η μία ήταν με τον Αραφάτ στο Λίβανο, όπου τον περίμεναν δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο να του κάνουν συνέντευξη και 40 με ένα μήνα, 40 μέρες. Και εγώ τον είδα το πρώτο βράδυ που έφτασα στο Λίβανο και ήρθαν στις 6 ώρα τη νύχτα και με πήραν και μου είπαν ότι θα με δει ο Αραφάτ. Ήμουνα τότε μαζί με τους συναδέλφους του Αντώνη Τολιάρο, την Ελένη Καλογεροπούλου, τον Αντώνη το Σκυλάκο. Ήρθαν το βράδυ λοιπόν και μας είπαν ότι θα δούμε τον Αραφάτ. Αυτά είναι μια συγκλονιστική συνέντευξη. Και βεβαίως αυτή που έχει χαράξει το χαρακτήρα μου, θα έλεγα, είναι η συνέντευξη με τον Νέλσον Μαντέλα στο σπίτι του στο Johannesburg, όπου πήγα και του είπα ότι θέλω να κάνουμε συνέντευξη. Μου είπαν οι άνθρωποι του ότι δεν μπορεί τα φώτα, γιατί μετά από τόσα χρόνια στη φυλακή έχει πρόβλημα με τα μάτια του. Στεναχωρήθηκα, με είδε ότι είμαι στενοχωρημένος, με ρώτησε γιατί είμαι στενοχωρημένος, του είπα γιατί θα ήθελα να κάνω μια συνέντευξη για την ελληνική τηλεόραση. Και μου είπε, μη στενοχωριέσαι αγόρι μου, με έπιασε το χέρι και με έβγαλε έξω να βλέπει που είχε το φως της μέρας και μου λέει, θα την κάνουμε εδώ τη συνέντευξη, μη σε ενοχλεί το ότι έχω πρόβλημα εγώ με τα φώτα. Μάλιστα. Και βέβαια μου είχε μιλήσει για πάρα πολλή ώρα, για πάρα πολλά πράγματα και μάλιστα είναι η αγαπημένη μου προσωπικότητα και όλες αυτές τις μέρες με αυτά που γίνονται στην Νότια Αφρική. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ, καταλαβαίνω ότι το τέλος αναπόφευκτα φτάνει. Ναι, δίνει μάχη ο Νέλσον Μαντέλα να κρατηθεί στη ζωή, ναι. Ναι, πια την έχει χάσει τη μάχη, είναι μόνο τεχνική, μόνο με τεχνική υποστήριξη ζει και είναι απόφαση των οικείων του να πούν στους γιατρούς να σταματήσουν αυτή την υποστήριξη. Τέλος πάντων, νομίζω ότι κλείνει μια ακόμη τεράστια σελίδα της ιστορίας με τις προσωπικότητες που έφυγαν και που δυστυχώς δεν έχουν υπάρξει άλλοι να τους διαδεχτούν, τόσο ισχυρές προσωπικότητες, οι οποίες γαλουχήθηκαν μέσα από γεγονότα απίστευτα για τον αιώνα που πέρασε. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, μάλιστα, θα προχωρήσουμε με αυτούς που έχουμε. Μάλιστα.
Γιώργο, και κλείνοντας, θα ήθελα να μου πεις τις εντυπώσεις σου από το ταξίδι που έχεις κάνει παλαιότερα εδώ στην Αυστραλία. Τη λάτρεψα την Αυστραλία. Είχα έρθει με το... Έκανα το γύρο όλης της Αυστραλίας. Ξεκίνησα από το Σίδνεϊ στη Μελβούρνη, έκανα οδικός όλο την κόκκινη έρημο, έφτασα στον Ντάρουιν, μετά πήγα στο Μπρισμπέιν, στον Ειρηνικό, στο νησιά των Κοραλιών. Θέλω πάρα πάρα πολύ να γυρίσω. Όταν κοιτάζω φωτογραφίες από το αρχείο μου, πραγματικά οι φωτογραφίες της Αυστραλίας με συναρπάζουν. Είναι ένας άλλος κόσμος που είναι πειθαρχημένος, αλλά παράλληλα είναι τόσο μπροστά που, δεν ξέρω, τόσο φιλόξενος, τόσο... Όπου και να πήγα έχω αφήσει ένα κομμάτι της καρδιάς μου. Θέλω να είναι, στο είχα πει και άλλη φορά κατηδίαν, το ταξίδι με το τρένο, να διασχίσω όλη την Αυστραλία με το τρένο. Θέλω τώρα που βλέπω τις φωτογραφίες να ξαναφωτογραφίσω την Αυστραλία, γιατί νομίζω ότι δεν έχω κάνει τίποτα από την πραγματική ομορφιά της Αυστραλίας. Οπότε τώρα που είσαι και εσύ εκεί, θα βρω την ευκαιρία κάποια στιγμή να έρθω. Ωραία. Και είναι και συγκλονιστικά βέβαια τα όσα έζησα με τους Έλληνες εκεί, γιατί ήταν πρωτόγνωρα για μένα. Σε αγκάλιασαν, έτσι. Με αγκάλιασαν πολύ, είδα ανθρώπους που μίλησαν έξω καρδιά, που πήγαν πριν από 40 και 50 χρόνια εκεί με το όνειρο ότι θα γυρίσουν στην Ελλάδα και δεν γύρισαν ποτέ. Ανθρώπους που κάτσαμε μαζί μέσα στην άγρια νύχτα και είδαμε ποδόσφαιρο φορώντας φανέλες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού όλοι μαζί σε εστιατόρια να κάνουμε πλάκα και έλεγα πως είναι δυνατόν στην Ελλάδα τα γήπεδα δεν επιτρέπεται, δηλαδή έχουμε φτάσει δύο σημεία που δεν μπορούν οι φίλοι να δουν έναν αγώνα μαζί. Και το έζησα στην Αυστραλία, εγώ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, τα παιδιά με τις φανέλες του Ολυμπιακού, να κάνουμε πλάκα, να γελάμε, δηλαδή πράγματα που είναι τόσο απλά, αλλά μου έκαναν τόσο πολύ εντύπωση. Τα πλάκα και τα αυτονόητα είναι τα πιο δύσκολα, έτσι. Να καπνίσω. Δηλαδή αυτό το πράγμα με το τσιγάρο εκεί σε εσάς είναι άλλο... Άλλο πράγμα. Μαρτύριο. Λοιπόν, αλλά δεν είναι το λιγότερο. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Ελπίζω να τα πούμε και κάποια άλλη στιγμή. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία με το πρόγραμμά σου στο Ionian Channel και καλό βράδυ από την Μελβούρνη. Όποτε θέλεις να τα λέμε, και χαίρομαι και να σκεφτείς ότι αυτή τη στιγμή νιώθω ότι είμαι εκεί και είμαι στο στούντιο μαζί σου και μιλάμε. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, θα τα πούμε. Φιλιά πολλά. Γεια. Φιλιά πολλά σε όλους. Yeah.